και στον βαθμολογικό πίνακα μετά την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτα αποτελέσματα, Maccabi Barcelona 94-82, Μάλαγα Ανατολού Εφές 81-68, Φενέρμπαχτσε Μπάπερ και 77-69, Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο 100-89 και Ζαλγκίρις Χιμ και 74-84, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 79-80, Τσέσκα Μόσχας 17-5, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 15-7, υπερτερεί στην ισοβαθμία Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός που μετρά 5-0 κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και την Τσέσκα Μόσχας με την νίκη στον πρώτο γύρο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 14-8, 13-9 η Ρεάλ, η Ζαλγκίρις και η Χίμκι. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το μάτς της επόμενης αγωνιστικής για τους πράσινους στη Ρωσία κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα EuroLeague. Πάμε στις 22 Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει και τα 5 μάτς που έχει στην έδρα του, πολύ πιθανό θα έχει πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Μία ημέρα αργότερα στη Ρωσία, Χίμκι, Παναθηναϊκός, Superfoods.